είναι μια μοναδική ευκαιρία και πρέπει όλοι να την εκμεταλλευτούμε. Και αυτός που θα σας δείξω είναι ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Πέρασε καιρός από την τελευταία φορά. Έχω μήνες να ανεβάσω βίντεο. Αυτό γιατί αυξήθηκαν οι κοινωνικοπροσωπικές υποχρεώσεις, αλλά και οι φοιτητικές, και δεν υπήρχε χρόνος. Και είναι κρίμα γιατί είχα αρκετά πράγματα να σας δείξω που γίνανε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά όπως σας είπα, και οι υποχρεώσεις αλλά και ο αριθμός των μελισσιών που αυξήθηκε δεν μου άφησαν καθόλου περιθώριο. Ευελπιστώ του χρόνου να είμαι πιο συνεπής και να μπορέσω να ανεβάζω τακτικά βίντεο. Πάμε στο σήμερα να ασχοληθούμε λίγο με τη βαρόα. Με τι άλλο θα ασχολιόμαστε τέτοια εποχή? Η δυσκολία σε όλο αυτό, και το αναφέρω αυτό κυρίως για κάποιους νέους που ίσως υπάρχει λίγο μία σύγχυση ή δεν τα έχουν καταλάβει καλά, έγκειται στο ότι η βαρόα, η οποία αναπαράγεται μέσα στο γόνο, όσο υπάρχει γόνος και βρίσκεται μέσα σε αυτό, είναι προφυλαγμένη. Ό,τι και να κάνουμε λοιπόν, εμείς θα μπορέσουμε να πιάσουμε όσες είναι εκτός γόνου, πάνω στις ενήλικες μέλισσες δηλαδή, αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ρίξουμε σε πολύ χαμηλά ποσοστά τον βαθμό προσβολής, γιατί απλούστατα θα υπάρχει πάντα κάποια η οποία θα είναι μέσα στο γόνο. Υπάρχει όμως μία περίοδος όπου τα μελίσσια δεν έχουν γόνο. Αυτή η περίοδος είναι κάποιες μέρες μέσα στο χειμώνα, θεωρητικά είναι αυτές οι μέρες, παρότι θυμίζουν άνοιξη, όπου τα μελίσσια ξεγονεύουν τελείως. Μια τέτοια περίοδος είναι βέβαια σε κάποιες περιοχές και το καλοκαίρι, όπου δεν υπάρχει καθόλου ανθοφορία, οπότε σε τέτοια περίπτωση ξεγονεύουν και το καλοκαίρι τα μελίσσια. Αυτή η περίοδος λοιπόν απουσία γόνου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και η μοναδική στον χρόνο να δώσουμε ένα κέριο χτύπημα στη βαρόα. Και για αυτόν τον λόγο οι μέρες αυτές πρέπει να βρεθούν, πρέπει να υπολογιστούν από το μελισσοκόμο και να βρει ευκαιρία εκείνες τις μέρες να κάνει μια σωστή καταπολέμηση. Ποιο είναι το πρόβλημα σε όλο αυτό και αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα? Είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα μελίσσια δεν ξεγονεύουν. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η περίοδος που θα μπορέσουμε να τα βρούμε χωρίς γόνο και τη βαρόα εκτεθειμένη. Ποιες περιπτώσεις είναι αυτές? Είναι κάποιες περιοχές, κυρίως νότια, βλέπε Πελοπόννησο και Κρήτη, όπου ο χειμώνας είναι πολύ ήπιος και τα μελίσσια κρατάνε πάντα γόνο, έστω και λίγο. Μία άλλη περίπτωση είναι ακόμα και σε περιοχές πιο βόρεια, όπου τα μελίσσια ξεγονεύουν, είναι κάποιες χρονιές που ο χειμώνας είναι πολύ ήπιος. Αυτές τις χρονιές λοιπόν ούτε και σε πιο βόρειες περιοχές θα ξεγονέψουν τα μελίσσια. Και μία τρίτη περίπτωση είναι κάθε χρόνο, ακόμα και στα πολύ βόρεια που είμαι εγώ, να υπάρχουν κάποια μελίσσια που αρνούνται πεισματικά να ακολουθήσουν τη γραμμή του υπόλοιπου κοπαδιού. Όταν λοιπόν όλο το υπόλοιπο κοπάδι έχει ξεγονέψει, αυτά να εξακολουθούν να κρατάνε γόνο καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Πολύ μικρό μεν, αλλά κρατάνε. Αυτά τα μελίσσια σε τέτοιες περιοχές όπου ο κανόνας είναι να ξεγονεύουν είναι ελάχιστα. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν, η καταπολέμηση δεν μπορεί να είναι ιδανική, γιατί υπάρχει γόνος και υπάρχει βαρόα η οποία προστατεύεται μέσα σε αυτόν. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα. Τι μπορούμε να κάνουμε σε τέτοια περίπτωση? Στην περίπτωση νότιων περιοχών ή χρονιές που εξελίσσονται πολύ ζεστές, μία λύση είναι η μεταφορά στα ορεινά. Εκθέτουμε έτσι τα μελίσσια σε πιο ακραίες θερμοκρασίες, πιο αντίξωες, και τα αναγκάζουμε με αυτόν τον τρόπο να ξεγονέψουν. Τα βρίσκουμε ξεγωνιασμένα, κάνουμε μια θεραπεία και μετά μπορούμε να κατέβουμε πιο χαμηλά για να κάνουμε το ξεχειμώνιασμα και το ξεκίνημα του γόνου. Είναι μια διαδικασία όχι εύκολη, έχει κούραση γιατί χρειάζεται να κάνουμε μεταφορές, έχει έξοδα. Υπάρχει μια άλλη τεχνητή ξεγωνιάσματος που είναι με τη γενναιόδορη τροφοδοσία. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό το έχω δοκιμάσει σε μεμονωμένα μελίσσια, δεν τα κατάφερα, δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει σαν μέθοδος.
η λογική είναι ότι ταΐζουμε πολύ μεγάλες ποσότητες για να μπλοκάρουμε το μελίσι και να ξεγωνιάσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ όπως σας είπα, όσες φορές το δοκίμασα απέτυχα, δεν ξέρω εάν δουλεύει, αλλά και να δουλεύει για μένα είναι πολύ κουραστικό και πολύ, πολύ έξοδο και δύσκολο το να κάνεις τόσα πολλά ταΐσματα και σε τόσο μεγάλες ποσότητες. Τρίτη μέθοδος και αυτή που θα παρουσιάσω και θα ασχοληθούμε σήμερα είναι με την καταστροφή του γόνου. Ανοίγουμε λοιπόν όλα τα μελίσια, βρίσκουμε αυτά τα οποία διατηρούν γόνο και τον χαλάμε. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε έχει αρκετούς περιορισμούς. Ο πρώτος είναι ότι χρειάζεται πολύς χρόνος και είναι πολύ κουραστικό. Επομένως, ίσως να είναι απαγορευτικό σε μεγάλα κοπάδια. Αλλά για μικρούς μελισσοκόμους μπορεί να είναι ιδανικό. Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι πρέπει να βρούμε ημέρες οι θερμοκρασίες των οποίων να μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτή την εργασία. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε με 0 βαθμούς ή με 5. Και δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε αυτές τις μέρες μέσα στο χειμώνα και να είμαστε φυσικά και ελεύθεροι εκείνες τις ημέρες από άλλες εργασίες για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Ιδίως στην περίπτωση όπου μιλάμε για ετεροεπαγγελματίες και η μελισσοκομεία δεν είναι το κύριο επάγγελμα. Είναι κουραστικό και αυτό, είναι χρονοβόρο, αλλά κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή λύση. Εξυπακούεται ότι εάν προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια θα διαλέξουμε εποχή όπου ο γόνος θα είναι ο ελάχιστος δυνατός. Δεν θα πάμε να το κάνουμε αυτό όταν το μελίσι έχει 3 τελάρα γόνο. Είναι κρίμα να τον χαλάσουμε. Έτσι λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε την κατάλληλη στιγμή όπου το μελίσι θα έχει πάρα πολύ λίγο γόνο. Τώρα αυτό μεταφράζεται σε ένα τασάκι, σε δύο τασάκια, σε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Πάντως σε κάθε περιοχή υπάρχει μία περίοδος όπου το μελίσι έχει το λιγότερο δυνατό γόνο. Εκεί είναι που θα πρέπει να το βρούμε και να επέμβουμε. Και αν δεν μπορούμε να το κρίνουμε μόνοι μας, δεν έχουμε τις γνώσεις ή την εμπειρία, θα μπορούσε να μας βοηθήσει κάποιος άλλος συνάδελφος, πιο έμπειρος από εμάς, στην ίδια περιοχή και να μας κατευθύνει ως προς τις μέρες που μπορούμε να πετύχουμε την κατάσταση που επιθυμούμε. Αυτά τα δύο μελισσάκια πίσω είναι μία από τις εξαιρέσεις που σας έλεγα, τα βρήκα τυχαία, γιατί πλέον ο αριθμός των μελισσιών δεν μου επιτρέπει να κάνω κάτι τέτοιο και να τα ανοίγω όλα και να τα βλέπω ένα-ένα. Παλαιότερα, που είχα λιγότερα μελίσσια, το έκανα, τα έψαχνα ένα-ένα και χαλούσα για να μπορέσω να κάνω καλή καταπολέμηση. Αυτά έτυχε να τα δω τυχαία γιατί ο ήχος τους δεν μου άρεσε, φωνάζανε πολύ και τα σκάλισα λίγο παραπάνω για να μπορέσω να διαπιστώσω αν είναι ορφανά ή όχι, να προβώ σε κάποια συνένωση. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν τυχαίος ο θόρυβος που έκαναν. Είχαν κανονικά μάνα και είχαν μάλιστα και γόνο. Και αφού τα εντόπισα, είπα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουμε ως μοντέλα για να δείξουμε αυτό το οποίο θέλω σήμερα. Εδώ έχουμε μόνο τροφές. Εδώ έχουμε πάλι τροφές εδώ πάνω και εδώ έχουμε γόνο, θα τον δείξω και καλύτερα. Ορίστε και ο γόνος. Δεν είναι μεγάλος, αλλά είναι ικανός να μην μας αφήσει να κάνουμε σωστή καταπολέμηση. Παίρνω λοιπόν την πυρούνα και απλά τον ξύνω και τον καταστρέφω. Και κάποιες βαρώα όντως είναι μέσα στο γόνο. Και εδώ δεν έχει γόνο, έχουμε κάποιες τροφές. Πρόκειται για ένα, να δείξουμε και το τελευταίο, το οποίο είναι γεμάτο με τροφές. Έχει και αυτό πληθυσμό. Πρόκειται για ένα τριαράκι, τεσσαράκι μελίσι, το οποίο δεν μπόρεσα να το σφίξω καλά γιατί δεν είχα χρόνο. Πλέον δεν θα το κάνω.
γιατί δεν θα προλάβουν να προετοιμάσουν το χώρο όπως θέλουν, δεν θα βρουν αυτή την ευκαιρία, οπότε τώρα που άργησα είναι καλύτερο να το αφήσω έτσι και ας μην είναι καλά σφιγμένο. Οι τροφές του αρκούν για το ξεχυμόνιασμα, αλλά παρόλα αυτά θα τα κάνω και εγώ μια τροφοδοσία για να είμαι πολύ πιο ήσυχος. Αυτή η διαδικασία, όπως είδατε, εγώ την κάνω με πυρούνα. Θα μπορούσαμε να γίνει και με το ξέστρο. Απλά να χαλάσουμε το κάλυμα, αυτό αρκεί, να τα απομακρύνουν. Η πυρούνα όμως κατ' εμέ είναι καλύτερη λύση, γιατί εάν μέσα ο γόνος είναι σε κατάσταση νύμφης, θα πάρει η πυρούνα μαζί και την νύμφη, οπότε και τη βαρώα κατ' επέκταση. Οπότε και ξεφορτωνόμαστε βαρώα πετώντας την κάτω στο έδαφος, αλλά και δεν επιβαρύνουμε τις μέλισσες με τον καθαρισμό των κελιών αυτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που είδαμε δεν υπήρχαν νύμφες, ήταν όλες μεγάλες προνύμφες, ήταν ελάχιστες οι νύμφες, οπότε δεν μπορούσα να τις τραβήξω με την πυρούνα. Παρ' όλα αυτά κάποιες τις σούβλιζε η πυρούνα, τις έπαιρνα μαζί και τη βάρωα, οπότε λιγότερη δουλειά για τις μέλισσες. Θα μπορούσε όμως να γίνει αυτό και με το ξέστρο. Ένα επίσης πλεονέκτημα της πυρούνας είναι ότι ανοίγει πολύ καλά τα κελιά, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για τις μέλισσες να τα καθαρίσουν και γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε καταπολέμηση, να κάνουμε τη θεραπεία μας σήμερα ή και αύριο ακόμα. Στην περίπτωση που τις χαλάμε με το ξέστρο, επειδή δεν ανοίγουμε πολύ καλά τα κελιά, ίσως να χρειαστεί λίγος περισσότερος χρόνος. Μπορεί να πάρει και 2 μέρες για να ανοίξουν καλά όλα τα κελιά οι μέλισσες και να τα απομακρύνουν. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν επιλέγω πυρούνα και θεωρώ πως είναι η καλύτερη λύση. Κάτι επίσης που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι μπορούμε να καθυστερήσουμε τη θεραπεία. Γιατί όπως είδατε, στην περίπτωση τη δική μου, επειδή συνεχίζει η μάνα να γεννάει μέσα, είχα και προνύμφες οι οποίες ήταν 4-5 ημερών. Αυτές σε λίγες μέρες θα σφραγιστούν. Εάν λοιπόν εγώ καθυστερήσω και δεν κάνω σήμερα αύριο τη θεραπεία μου, αυτές οι μεγάλες προνύμφες που άφησα θα σφραγιστούν, θα έχουν μπει ήδη μέσα βαρώα και θα έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό στην ουσία. Δούμε λοιπόν και το δεύτερο, αν και η ίδια διαδικασία θα είναι. Αυτό είναι στην ίδια κατάσταση με το άλλο, ίσως και λίγο λιγότερο, είναι αδερφές μάνες, ίδια φουρνιά παραφιάδων. Είναι μικρότερο αυτό. Εδώ έχω ένα πλαίσιο το οποίο είναι γεμάτο με μέλι, έχει λίγες μέλισσες και έχει και κάποιες γύρες. Εδώ λίγες μέλισσες και λίγες γύρες. Δεν έχω προς το παρόν γόνο. Και εδώ έχω λίγο γόνο. Και εδώ έχω ένα πλαίσιο γεμάτο με τροφές. Και αυτό έχει τροφές για να βγάλει το χειμώνα. Απλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα πάει, θα το ταΐσω για να είμαστε σίγουροι. Βλέπετε ότι μαζί με την πυρούνα απομακρύνεται και κάποιος γόνος, οπότε βάζουμε λιγότερη δουλειά στις μέλισσες και πετάμε ταυτόχρονα και κάποια βαρώα εκτός. Και σε αυτό το μελίσι υπάρχει φρέσκος γόνος, υπάρχει και αυγό. Προσπαθώ παράλληλα, όπως είπαμε, τον κλειστό γόνο να καταστρέψω και τις μεγάλες ηλικίας προνύμφες, όπως είναι αυτή εδώ για παράδειγμα, δεν ξέρω αν φαίνεται, για να μην προλάβουν να σφραγιστούν μέχρι εγώ να έρθω να κάνω καταπολέμηση. Mm.
Θα βάλουμε και τη σφίνα να είναι έτοιμα για την μεταφορά, γιατί αυτά δεν βρίσκονται στο χυμαδιό. Τα έφερα σκόπιμα εδώ κοντά στο σπίτι μου για τις ανάγκες του βίντεο και θα μεταφερθούν μετά στο χυμαδιό. Η διαδικασία ήταν αυτή, όχι κάτι δύσκολο. Όπως είπα όμως, για ένα μεγάλο κοπάδι θέλει πολύ χρόνο και ίσως είναι απαγορευτικό. Παρ' όλα αυτά, για μελισσοκόμους με λίγα μελίσια ή μελισσοκόμους τέλος πάντων που έχουν πολλά αλλά έχουν πολύ χρόνο και βρουν ευκαιρία τέτοιες μέρες μέσα στο χειμώνα, είναι νομίζω μια πολύ καλή λύση. Τώρα όλη η βαρώα είναι εκτεθειμένη και είναι οι ιδανικές συνθήκες για να κάνουμε την οποιαδήποτε καταπολέμηση. Όπως είπα όμως, ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αργήσουμε, για να μην σφραγιστεί κι άλλος γόνος μέσα και θα είναι σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα τότε. Αυτό ήταν το βίντεο. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί, τώρα είναι ευκαιρία, είναι η τελευταία ευκαιρία αυτές τις μέρες, γιατί μετά αν τα μελίσια πάρουν μπροστά και αρχίσουν και ανοίγουν τους γόνους, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα σας βάλω δίπλα και βίντεο παλαιότερα, τα οποία να σας ενδιαφέρουν. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.